Σ' άλλο, έχει προκαλέσει ο διορισμός της κόρης του Βίρονα Πολύδωρα στο γραφείο του τέος Προέδρου της Βουλής, δηλαδή το δικό του, και ενώ παρέμενε πρόεδρος για μία μόνο ημέρα. Όπως αναφέρει ο Ελεύθερος Τύπος, ο ίδιος δηλώνει σε συνομιλητές του ότι είχε δικαίωμα να το κάνει τη στιγμή που στενοί συνεργάτες του Πρωθυπουργού εκτιμούσαν και ευελπιστούσαν ότι η κόρη του θα υπέβαλε την παρέτησή της μετά το σάλο που δημιουργήθηκε. Η δυσφορία στο Μαξίμου είναι έντονη, ενώ το γεγονός πληροφορήθηκε χθες το πρωί ο Αντώνης Σαμαράς και σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας δεν έκρυψε την ενόχλησή του. Το δημοσίευμα σημειώνει πως δεν έγινε γνωστό αν υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στο βουλευτή Β' Αθηνών και σε γαλάζια κομματικά στελέχη. Ωστόσο, η θέση του ότι είχε δικαίωμα να το κάνει, καθώς αντί για 6 μετακλητούς υπαλλήλους που μπορούσε να διορίσει, επέλεξε μόνο ένα πρόσωπο, δείχνει ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να κλείσει το θέμα, δηλαδή να παραιτηθεί η κόρη του Μαργαρίτα. Κάλυψα τη θέση μόνο ενός υπαλλήλου αντί για 6 με την κόρη μου που είναι στενός, πολύτιμος συνεργάτης μου. Έχει 3 μεταπτυχιακά, μιλά 4 γλώσσες και διαρωτώ με γιατί τώρα έρχεται το θέμα στη δημοσιότητα. Υπάρχουν σκοπιμότητες που θα αποκαλυφθούν, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βίρον Πολύδωρα στις συνομιλητές του. Επίσκεψη εξπρές θα πραγματοποιήσει στη Θεσσαλονίκη για τα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, μακριά από τις κοστοβόρες επισκέψεις των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός το πρωί του Σαββάτου 8 Σεπτεμβρίου θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους απαραίτητα αρμόδιους υπουργούς, θα συναντηθεί με τους 3 φορείς που συνενώνονται και ακολούθως θα επιστρέψει στην Αθήνα. Δηλαδή, το πρόγραμμά του δεν θα περιλαμβάνει ομιλία προς τους παραγωγικούς φορείς το Σάββατο το βράδυ και συνέντευξη τύπου την Κυριακή, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, δεδομένου ότι μερικές ημέρες μετά, στις 14 Σεπτεμβρίου, θα συνεδριάσει το Eurogroup για την αξιολόγηση της έκθεσης της Τρόικας για την Ελλάδα. Νέο ρεκόρ για την ανεργία το Μάιο του 2012. Στο 23,1% οι επίσημοι δείκτες από το 16,8% που ήταν το Μάιο του 2011 και 22,6% που ήταν αντιστοίχως τον Απρίλιο του 2012. Σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που έδωσε στο φως της δημοσιότητας η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Οι άνεργοι αυξήθηκαν κατά 311.041 άτομα σε σχέση με το Μάιο του 2011 και κατά 34.141 άτομα σε σχέση με τον Απρίλιο του 2011 και διαμορφώθηκαν σε 1.147.372. Φόρμουλα εργασιακής εφεδρείας τους υποκατάργηση ή συγχώνευση φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα σχεδιάζει το Μέγαρο Μαξίμου, επιχειρώντας να καλύψει μέσω του μέτρου αυτού τις 15.000 απομακρύνσεις υπαλλήλων που προβλέπει έως τα τέλη του έτους στο μνημόνιο και παράλληλα να το εντάξει ως ισοδύναμο άλλων μέτρων στο πακέτο των 11,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Μπροστά στον κίνδυνο να σταματήσουν και πάλι να παίρνουν φάρμακα με πίστοση από τα φαρμακεία της χώρας, βρίσκονται οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΗ. Όπως αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, από την 1η Σεπτεμβρίου οι φαρμακοποιοί πιθανότατα θα χορηγούν μόνο τις μετρητής φάρμακα στους ασφαλισμένους, αντιδρώντας με τον τρόπο αυτόν στη μη καταβολή από τον ΕΟΠΗ των χρημάτων που τους οφείλει. Η διοίκηση του Συλλόγου αποφάσισε να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση το Σάββατο 25 Αυγούστου, οπότε αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χείριξε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη την τοπική κοινότητα Ουρανούπολης του Δήμου Αριστοτέλη, κατόπιν σχετικού αιτήματος από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής Γιάννη Γιώργου, εξαιτίας της πυρκαγιάς που μένεται από χθες στο Άγιο Όρος. Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3 χθες το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή στη θέση μονοξυλίτης του Αγίου Όρους και κατά τη διάρκεια της νύχτας επεκτάθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Ουρανούπολης, απειλώντας τον οικισμό. Σε προειδοποιητική επίσκεψη εργασίας προχωρούν από τις 20 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου οι συμβεβλημένοι με τον ΟΠΗ γιατροί, διεκδικώντας τα χρήματα που τους οφείλει ο οργανισμός. Η επίσκεψη θα έχει ως συνέπεια να εισπράτεται η νόμιμη αμοιβή του κρατικού τιμολογίου απευθείας από τον ασφαλισμένο, αναφέρεται στο εξώδικο που κατέθεσε σήμερα η Ένωση Ιατρών ΕΟΠΗ προς τον Οργανισμό, τον Υπουργό Υγείας και το Ελληνικό Δημόσιο για την παράνομη, όπως επισημαίνουν, παρακράτηση δεδουλευμένων ποσών για τα έτη 2010 με 2012.